Φωτιά έβαλε με την τοποθέτησή της στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδα στη Δευτέρα το απόγευμα η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία στο εκτός ημερήσιας θέμα για το τεράστιο πρόβλημα της ίδρυψης που αντιμετωπίζει το νησί της Λευκάδας, ούτε λίγο ούτε πολύ, κατηγόρησε τόσο την Πρέβεζα όσο την Άρτα και την Φιλπιάδα ότι ασελγούν στον αγωγό που η Λευκάδα είχε κατασκευάσει αρχές της δεκαετίας του 80 προκειμένου να συνδεθεί με τις πηγές του Αγίου Γεωργίου Φιλπιάδος. Και επειδή δεν μ' αρέσει να μασάω τα λόγια μου, εκείνο το οποίο εγώ διαπίστωσα, αγαπητοί συνδημότες, είναι ότι από το 84 που κατασκευάστηκε ο αγωγός, επιτρέψαμε να ασελγούν όλοι αυτοί στους οποίους δεν ανήκε. Και δεν ανήκει ούτε στην Πρέβεζα, ούτε στη Φιλιππιάδα, ούτε στο Λούρο, ούτε στην Άρτα. Ανήκε στη Λευκάδα, ήταν εδροδοτή στη Λευκάδα. Αυτό που επιτρέψαμε το πληρώνουμε σήμερα. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχουν κατέβει οι γεωτρήσεις. Τι γίνεται όμως. Η Πρέβεζα προκειμένου να υδροδοτηθεί, παρότι δεν είχε σαν κεντρικό αγωγό αυτόν, δεν έχει ούτε μία γεώτρηση. Εμείς έχουμε 42 γεωτρήσεις. Που σημαίνει ότι εμείς πληρώνουμε το νερό χρυσάφι. Γιατί αν υπολογίσετε τα έξοδα για να βγουν αυτές οι γεωτρήσεις, να δουλέψουν, να αντικατασταθούν τα προσωπικό κλπ, καταλαβαίνετε ότι η Λευκάδα που θα έπρεπε να έχει το νερό από τον κεντρικό αγωγό του Αγίου Γεωργίου, έχει κατατρυπήσει το έδαφος της, έχει τις γεωτρήσεις, οι οποίες όμως κοστίζουν πολύ, πάρα πολύ. Ωστόσο, η ίδια η κυρία Κωνσταντινίδη, λίγο πριν εξαπολύσει τις κατηγορίες της για τους νομούς που μοιράζονται το νερό των πηγών του Αγίου Γεωργίου, ομολόγησε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η ίδια και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λευκάδας έχουν κάνει πολλούς ελέγχους σε παράνομες συνδέσεις που έχουν κάνει επιχειρήσεις του νησιού από το κεντρικό δίκτυο νερού, επιβάλλοντας σε πολλές περιπτώσεις και πρόστιμα. Είχα ζητήσει από την υπηρεσία να μου δώσει τη λίστα με αυτές τις αυτοψίες που έγιναν, τις παράνομες συνδέσεις που έχουν, δεν θα έλεγα ονόματα βέβαια, αλλά θα έλεγα μη τι άλλο, ίσως περιοχές κλπ. Σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα, πέραν δηλαδή όλων των άλλων, η υπηρεσία έχει επισημάνει πάρα πολλές περιπτώσεις ότι παρανόμως συνδέονται κάποιοι πάνω στους κεντρικούς αγωγούς και με μηχανάκι τραβάνε το νερό. Λοιπόν, και δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Χαρακτηριστικά μίλησε για μια μεγάλη παροχή παράνομη τουριστικής μονάδας στην περιοχή της Λυγιάς Λευκάδας. Και όσον αφορά τις παράνομες συνδέσεις, όπως σας είπα, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Μια μεγάλη παροχή στη Λυγιά γνωστή και έχει συζητηθεί κάποτε, έχει θυροκολληθεί το σημείωμα για να γίνει περικοπή κλπ. Γίνονται προσπάθειες να μαζέψουμε όσο γίνεται περισσότερο νερό για να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερες ανάσες σε όλο το νησί. Πριν τις βόμβες της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, τον λόγο είχε ο καθήλυ αρμόδιος Αντιδήμαρχος Λευκάδας Ίδρυψης και Αποχέτευσης Φίλιππος Σκληρός, ο οποίος δεν έκανε την παραμικρή αναφορά περί κλοπών ή ασελγιών προς τη Λευκάδα, αλλά όπως ο ίδιος είπε προς πολίτες και συμβούλους του Δήμου Λευκάδας, τον τελευταίο χρόνο έχουν κατασκευαστεί στο νησί περίπου 300 νέες οικοδομές με όλα τα κομφόρτ, όπως πισίνες, δέντρα και καζόν, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα όπως σε συνδυασμό με τη λειψινδρία έχουν κάνει κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να πουν το νερό νεράκι πολλές φορές. Έχουμε και 300 οικοδομές περίπου νέες σε λειτουργία. Με τις πισίνες τους, με τα γκαζόν τους, με τα δέντρα τους και με όλα τα κομφόρ να πω. Έχει δημιουργηθεί πρόβλημα σε πάρα πολλά σημεία του νησιού. Όμως με παρεμβάσεις που έχουμε κάνει, αυτή τη στιγμή έχει βελτιωθεί η κατάσταση αρκετά. Είχαμε πρόβλημα, να ξεκινήσω από την Νότια Λευκάδα, είχαμε αρκετά προβλήματα στην περιοχή Ευγύρου, Σιβώτων, Μαραντοχωρίου, Λειψόπουργο. Εκεί πέρα με παρέμβαση που κάναμε, τοποθετήσαμε δύο αντλητικά πιο μεγάλα στη γεώτρηση του Μαραντοχωρίου, που από εκεί υδροδοτείται Εύγυρο, Σίβωτα, Μαραντοχώρη, Λειψόπουργο, ακόμα και ο μισός πόρος υδροδοτείται από τη γεώτρηση του Μαραντοχωρίου, η οποία κρατάει σταθερή στάθμη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν έχει κατέβει μέχρι τώρα ο υδροφόρος. Καταφέραμε να ενισχύσουμε όλη την περιοχή και να μην αντιμετωπίζουμε πρόβλημα.
Την δική του απάντηση προς την κυρία Κωνσταντινίδη έδωσε ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΗΑ Πρέβεζας και νυν αντιδήμαρχος καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Πρέβεζας Φώτης Δέρμπας, ο οποίος με ανάρτησή του στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook κάνει λόγο για στάχτη στα μάτια των δημοτών σας από ό,τι σας θέει η Πρέβεζα. Πιο συγκεκριμένα, ο Φώτης Δέρμπας αναφέρει τα εξής. Η Λευκάδα παίρνει νερό από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και αντί να ακούσει ένα ευχαριστώ, σου λένε ότι τους κλέβεις το νερό τους. Και πόσα άλλα ακούσαμε χθες. Λίγη σοβαρότητα, κύριοι και κυρίες, κοιτάξτε να ρίξετε τα προβλήματά σας. Εμείς ποτέ δεν είμαστε απέναντί σας. Αν νομίζετε ότι αυτός ο εύκολος τρόπος να ρίχνουμε την ευθύνη αλλού σας βοηθάει, κάνετε λάθος. Εμείς εδώ δεν έχουμε σε κάθε δωμάτιο, σε κάθε βράχο μια πισίνα. Και γεωτρήσεις έχουμε και εμείς. Έχουμε σοβαρά προβλήματα. Το νερό σε λίγο με τόσους επισκέπτες δεν θα φτάσει σε κανέναν. Το ότι όμως η πρώτη σας κουβέντα είναι ότι σας θέει η Πρέβεζα δεν θα σας λύσει το πρόβλημα, γιατί είναι στάχτη στα μάτια των δημοτών σας. Και φυσικά δεν δεχόμαστε και εμείς τέτοιες μομφές για το τόπο μας. Τελειώνει η σεζόν. Να κάτσουμε για μία ακόμη φορά να συζητήσουμε το πρόβλημα συνολικά. Καταλήγει ο Φώτης Δέρμπας.